Οδύσσια Ραψοδία Δέλτα, στίχος 722. Η Πινελόπη μαθαίνει ότι ο Τηλέμαχος έχει φύγει από την Ιθάκη και ότι κινδυνεύει να τον σκοτώσουν οι μνηστήρες και καταραίει. Και αρχίζουν και κλαίνε, αυτοί κλαίνε και οι δούλες μαζί της. «Ακούστε φίλες», τους λέει η Πινελόπη, «γιατί σε μένα πιο πολλά ο Ολύμπιος άλγει έδωκεν από όλες, όσες σε μένα ομού ετράφησαν και γεννήθηκαν. Ζουν όλοι μαζί». Οι πυρέδριες που τρέφονται εκεί στο παλάτι και γεννήθηκαν στο παλάτι, αφού πριν άνδρα εστλών απόλυσα Λεοντόκαρδο, θυμολέοντα. Αφού λέει έχασα τον άντρα μου, σε παντίες αρετές διακρινόμενο μεταξύ των Δαναών, εστλών το κλέος του οποίου ευρύ στην Ελλάδα και μέσα στο Άργος. Με βρήκανε κι άλλα βάσανα. Τώρα πάλι το αγαπητό παιδί άρπαξαν οι θύελες. Άδοξα εκ των μεγάρων, ούτε πως εξόρμησε να άκουσα. Σκληρές, ούτε εσείς τις φρένες θέσατε εκάστη από το κρεβάτι να με ανεγείρετε, αν και γνωρίζετε σαφώς. Κάποιες λέει το ξέρατε και δεν μου το είπατε. Πότε εκείνος έβη στη μελανή κοιλινία, πότε έφυγε. Γιατί αν εγώ είχα μάθει αυτήν την οδό να παίρνει, ή εκείνος θα έμενε και ας ήθελε να φύγει, ή πεθαμένη στα μέγαρα θα με κατέλειπεν. Αλλά κάποιος γρήγορα να καλέσει το γέροντα Δολίο, τον υπηρέτη μου που μου έδωκε ο πατέρας εδώ σαν ήλθα και τον κήπο μου έχει πολύδεντρο, ώστε τάχιστα στο Λαέρτη αυτά πάντα καθήμενος να του καταλέξει, μήπως εκείνος τις φρένες κάποιο σχέδιο υφάνει. Να πάει να ειδοποιήσει λέει κάποιος στο Λαέρτη, μήπως σκεφτεί εκείνος κάποιοι. Τώρα, οι αρχαίοι σχολιαστές του Ομήρου σχολιάζουν εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί λέει δεν ζητά βοήθεια από τον Ικάριο, τον πατέρα της, και σκέφτεται να ζητήσει βοήθεια από το Λαέρτη, είναι ένα ζήτημα που δεν το γνωρίζουμε. Πάντως το αναφέρεται. Και εξελθών στο λαό να αρχίσει ο δειρμούς. Πώς αυτοί σκέπτονται το δικό του και του ισοθέου Οδυσσέως να φθείρουν το γόνο. Μιλάει για το Λαέρτη, να κάνει ένα σχέδιο ώστε να. Γιατί κινδυνεύει ο γιος του Οδυσσέως. Σε αυτήν πάλι προσήπεν η φίλη τροφός Ευρύκλεια. Φίλη νύφη, εσύ σκότωσέ με με ανηλεή χαλκών ή διώξε με από τα μέγαρα. Λέξη δεν θα σου κρύψω. Τα γνώριζα όλα αυτά και του πόρισα, του έδωσα όσα εκέλευσε, όσα μου ζήτησε. Σύτο και ίνο ειδή. Ψωμί και κρασί. Από μένα πήρε μέγα όρκο. Πριν να μη σου πω, πριν η δωδεκάτη έλθει η αυγή ή η ίδια τον ποθήσεις και πώς εξόρμησεν άκουσες, για να μην κλαις και το καλό σου δέρμα χαλάσεις. Το ήξερα λέει, σκότωσέ με, αλλά το ήξερα και δεν σου το είπα γιατί του έκανα όρκο. Αλλά αφού λουστείς, καθαρά στο σώμα ρούχα βάζοντας, στο υπερόον ανέβαμε τις θεραπενίδες και προσευχή σου στην Αθηνά, την κόρη του Αιγιώχου Διός, γιατί εκείνη και από το θάνατο θα τον έσωσε. Μη δες το γέροντα κακιώσεις τον ταλέπορο, γιατί δεν νομίζω πως τελείως τους μακαρίους θεούς η γενιά του Αρκησιάδου. Αρκησιάδου, ναι, είναι απεχθής. Αρκήσιος είναι ο πατέρας του Λαέρτη. Αρκήσιος με έψιλον γιώτα. Αλλά ακόμη κάποιος θα υπάρχει που θα έχει δώματα υψόρροφα και μακριά έφορους αγρούς. Έτσι είπε και της κατένευσε το γό. Της λέει αυτά τα λόγια και την ηρεμεί, κρατώντας των ματιών το γό. Εκείνη αφού λούστηκε καθαρά στο σώμα ρούχα έβαλε και στο υπερόν ανέβηκε με τις θεραπενίδες, έθεσε κάνιστρο με κριθάρια και προσευχήθηκε στην Αθηνά. Και αυτή τώρα είναι η προσευχή της Πινελόπης προς την Αθηνά. Κλήθη μεφ, άκουσέ με λέει, του Διός του Αιγιώχου τέκνων ατριτώνει, Αιγιώχη ο Διός τέκος ατριτώνει. Αν ποτέ ο Πολύβουλος στα μέγαρα Οδυσσεύς ή βοδιού ή προβάτου παχιού μυρού σου έκαυσε, αυτά τώρα θυμίσου μου και τον προσφυλή μου γιο σώσε, τους δε μυστήρες διώξε που κακώς υπερανδρίζονται. 5 στίχοι όλοι και όλοι, δεν χρειάζονται πολλά. Έτσι ως είπε θρύνησε και η θεά άκουσε την ευχή και οι μνηστήρες το ρίβησαν ομαδών στα σκιερά μέγαρα και τότε κάποιος είπε προς τους υπερανδριζομένους νέους «Μάλλον γάμο σε εμάς η πολυζήτητη βασίλισσα ετοιμάζει
και ούτε γνωρίζει πως ο φόνος του γιου της φτιάχνεται. Έτσι κάποιος είπε. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλιώς θα το ονόμαζε. Είναι μια γενική, μια κουβεντούλα που γίνεται ανάμεσα στους. Κάποιος λέει. Έτσι κάποιος είπε, αλλά ούτε αυτοί ήξεραν πώς έγιναν. Ανάμεσά του, ο Αντίνοος αγόρευσε και ματαείπε. Δαιμόνι, μύθους υπερφυάλους να αποφεύγετε όλους ομού. Μήπως κάποιος εξαγγείλει μέσα, μήπως το μάθουνε, λέει, μέσα. Μην τα συζητάτε πολύ αυτά τα πράγματα. Αλλά εμπρός εν σιγή. Σιωπηλά, λέει, σηκωθείτε να τελέσουμε το λόγο που σε όλων μας τις φρένες άρεσε. Έτσι ως είπε, διάλεξε 20 άνδρες αρίστους και τράβηξαν προς το γρήγορο πλοίο στην ακροθαλασσιά. Το πλοίο λοιπόν πάμπρωτο στις θαλάσσεις το βάθος έσυραν και εις τον έθεσαν και εις θεία στο μελανό πλοίο, συνάρμοσαν τα κουπιά στους σημάντες σε σημάντες δερματίνους, πάντα κατά το πρέπον, πάντα κατά μοίραν, και λευκά ιστεία αναπέτασαν, είναι πολύ ωραία, πέτασαν, επειδή έχουν δίνουν αυτή την εντύπωση, την εικόνα. Όπλα τους έφεραν πρόθυμοι θεράποντες και ανοιχτά στη θάλασσα την όρμησαν, την Ία, το πλοίο δηλαδή, ανέβηκαν κι αυτοί και τότε δείπνο πήραν και έμειναν μέχρι το εσπέρας να έλθει. Στο υπερόν πάλι η φρόνιμη Πινελόπη έκυτο ασίτητη, καθόταν άσιτος, χωρίς να τρώει, νηστική εδέσματος και ποτού, και σκεπτόταν αν το θάνατο θα διεφύγει ο άμωμος γιος. Της κόπηκε και η όρεξη. Και εκείνος από τους υπερφυάλους μυστήρες θα δαμαζόταν. Όσα σκέπτεται λέον σε ανδρών όμιλο, φοβισμένος οπότε δολίως το περικυκλώνουν, τόσα εκείνη σκεπτόταν. Βάζει έτσι μια ωραία παρομοίωση εδώ. Σκεπτόταν σαν λιοντάρι σε παγίδα. Έτσι αισθανόταν η Πινελόπη, έτσι είναι η Πινελόπη αυτή τη στιγμή. Καθώς επήλθεν ο νίδημος ύπνος και κοιμήθηκε ανακλυνθήσε. Και εκεί που τα σκεφτόταν λοιπόν αυτά, κοιμήθηκε εκεί που καθόταν. Λύθενται οι άψεα πάντα και λύθηκαν οι κλειδώσεις τις όλες. Κοιμήθηκε επιτέλους. Τότε πάλι άλλα ενόησε η Γλαυκόπης, η θεά Γλαυκόπης Αθηνά. Ο κόσμος της Οδύσσιας είναι ένας κόσμος όπου δεν υπάρχει σύμπτωση. Το θείο στοιχείο βρίσκεται πάντοτε σε δράση, καθοδηγώντας τους ανθρώπους και διαμορφώνοντας το πεπρωμένο τους, είτε το ξέρουν είτε όχι. Στην Οδύσσια ό,τι για τους χαρακτήρες φαίνεται απλή σύμπτωση, στα μάτια του θεατή, του αναγνώστη, του ακροατή, είναι θεϊκό σχέδιο. Εδώ λοιπόν έκανε ένα σχέδιο η θεά Γλαυκόπης Αθηνά, έφτιαξε ένα είδωλο. Στο δέ μας λέει όμοιο με γυναίκα. Στην Ιφθύμη, κόρη του μεγαλοκάρδου Ικαρίου, που ο Εύμηλος πήρε γυναίκα, ο οποίος οικία στις Φερές κατοικούσε. Η Ιφθύμη είναι η αδελφή της Πινελόπης. Αυτή λέει την έπεψε στα δώματα του θεϊκού Οδυσσέως, έως η Πινελόπη που οδυρόταν και γοούσε, να πάυσει του κλαθμού και του δακρυώντος γόου. Στο θάλαμο εισήλθε, όπου της κλειδαριάς ο Ημάντας στάθηκε υπέρ της κεφαλής και της είπε, σαν να μπήκε δηλαδή από την κλειδαρότρυπα η αδελφή αυτή, το είδωλο αυτό, σαν να μπήκε από την κλειδαρότρυπα. Καθεύδης της λέει, κοιμάσαι Πινελόπη, λυπημένη στο φιλοκάρδι, μα δεν σε αφήνουν οι θεοί που εύκολα ζουν. Να κλαις και να αγχώνεσαι, γιατί θα ξαναγυρίσει το παιδί σου, γιατί δεν είναι στους θεούς φταίχτης. Προσπαθεί η Αθηνά, γιατί το κάνει αυτό, προσπαθεί να την ηρεμήσει. Σε αυτήν απάντησε έπειτα η φρόνιμη Πινελόπη που γλυκοκοιμόταν βαθιά στον ονείρον της πύλες. Κνώσουσα είναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η λέξη. Αναφέρεται μία και μοναδική φορά. Είναι τα άπαξ ηρημένα που λέγονται στον Όμηρο. Κνώσουσα, στίχος 804. Όχι, 809, συγγνώμη, 809. Κνώσω με δύο σίγμα είναι, σημαίνει κοιμάμαι. Τι λοιπόν ήλθες εδώ αδελφή, πριν δεν ερχόσουν, γιατί σε πολύ μακρινά δώματα μένεις και με παροτρύνεις να πάυσω οδυρμούς και οδύνες, πολλές που με ερεθίζουν κατά φρένα και κατά θυμό, πριν τον εστρό άνδρα απόλεσα, τον Λεοντόκαρδο, που σε παντίες αρετές ξεχώριζε από τους Δαναούς.
εστλό το κλέος του ευρύ στην Ελλάδα και μέσα στο Άργος. Τώρα πάλι το αγαπητό παιδί Εύη πήγε με το κύλο πλοίο, ο νήπιος που ούτε πόνους γνωρίζει ούτε να γορεύει. Είναι, λέει, δεν γνωρίζει από κόπους, δεν γνωρίζει να μιλάει, είναι νήπιος, είναι μικρό παιδί ακόμα. Γι' αυτόν εγώ πολύ οδύρομαι, παρά για εκείνον. Γι' αυτόν τρέμω και φοβούμαι μήπως πάθει κάτι ή σε κάποιο δήμο όπου πηγαίνει ή στη θάλασσα. Γιατί πολλοί εχθροί κακά γι' αυτόν μηχανεύονται, θέλοντας να τον σκοτώσουν πριν στην πατρίδα γη φτάσει. Σ' αυτήν απαντώντας, είπε το αμαυρόν είδωλον. Αμαυρόν, λέει. Αμαυρός σημαίνει αμυδρός, θολός, σκοτεινός, ασαφής. Από αυτό προέρχεται η λέξη μαύρος. Θάρεψε, της λέει, θάρση. Μη πολυβάζεις τις φρένες σου φόβο, γιατί μαζί του τέτοιο συνοδός έρχεται που άλλοι άνδρες θα εύχονταν να τους παρίστατε, γιατί δύναται, η Παλάς Αθηνά. Μαζί του, λέει, είναι συνοδός η Παλάς Αθηνά, λέει η Αθηνά στον ύπνο της Πηνελόπης. Εσένα που οδύρεση λυπάται, αυτή τώρα με έστειλε σε σένα αυτά να σου πω. Σε αυτή πάλι η φρόνιμη Πηνελόπη λέει, αν Θεός είσαι και από Θεού άκουσες φωνή, έλα για εκείνον το δυστυχή, κατάλεξέ μου, αν κάπου ζει και ορά το φως του ηλίου, ή ήδη πέθανε και είναι στο άδο τους δόμους. Δηλαδή, μέσα στο όνειρό της έχει ησυχάσει που ο γιος της δεν κινδυνεύει και μέσα στον ύπνο της ρωτάει, βρίσκει την ευκαιρία και ρωτάει αν ζει ο Οδυσσέας. Είναι αυτό που λέμε σαν να ρωτάει με το υποσυνείδητό της. Πάντως εκεί είναι το βάσανό της, το πρόβλημά της. Λέει, μια και μου δίνεις αυτή την πληροφορία ότι είναι η Αθηνά, πάει η Αθηνά βοηθός στον τηλέμαχο και ο τηλέμαχος δεν κινδυνεύει. Τώρα μια και μου τα λες αυτά, μου λες αν ζει και ο Οδυσσέας. Ήξεραν πολύ καλά ψυχολογία οι αρχαίοι. Σε αυτήν απαντώντας είπε το αμαυρόν είδωλον, για εκείνο στο διηγενειακές δεν θα σου μιλήσω, αν ζει ή πέθανε. Κακό για ανεμόδι να μιλάς, κακόν δε ανεμόλια βάζει, να μην σκέφτεσαι λέει πράγματα που δεν είναι του παρόντος. Έτσι είπε και έφυγεν από την κλειδαρότρυπα, παρακλειίδα λιάστη, με την πνοή του ανέμου. Εκείνη από τον ύπνο πετάχτηκε η κόρη του Ικαρίου, το φιλοκάρδι της Ιάνθη ηρέμησε μετά από αυτό το όνειρο, γιατί εναργές όνειρο της ήλθες της νύκτας το ξημέρωμα. Οι μνηστήρες ανέβηκαν και απέπλεαν στους υγρούς δρόμους για τον Τηλέμαχο άγριο φόνο στις φρένες σκεπτόμενοι. Είναι μία νήσος στη μέση της θαλάσσης Πετρώδης, κατά μεσής Ιθάκης και Σάμις από Κρύμνου, οι αστερείς. Όχι μεγάλοι, λιμένες για αγκυροβολίες αυτήν διπλή. Εκεί αυτόν περίμεναν ελοχεύοντες οι Αχαιοί. Τέλος της Δέλτα Ραψοδίας.